Μία εικόνα από το εγγύς μέλλον. Αυτό που θα φέρει και τον Δήμο Ιωαννιτών πιο κοντά στις δημοτικές εκλογές του 2023, θα μπορούσε κάποιος να πει πως ήταν αυτή τη συζήτηση εκτός ημερήσιας στο Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα της Δευτέρας. Δεν είναι φυσικά η πρώτη φορά που υπάρχουν αντιπαραθέσεις με προεκλογικό άρωμα και περιεχόμενο, ίσως όμως ήταν η πρώτη φορά που επικεφαλής παρατάξεων και λογικά εκ νέου υποψήφιοι δήμαρχοι έβγαλαν μερικά βέλη από τη φαρέτρα τους καταλαμβάνοντας θέσεις μάχης. Το ακόμη πιο ενδιαφέρον έγκυται ακριβώς στο ότι με αφορμή τη συζήτηση για την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους και των οικονομικών προβλημάτων στον Δήμο φάνηκαν διαφορετικές διαθέσεις απέναντι στην κυβέρνηση και συνολικότερα αλλά και πιο συγκεκριμένα, όπως απέναντι στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ και ο Λάζαρος Νάτσης από τη μία υποστήριξαν πως η κυβέρνηση δεν στηρίζει τους Δήμους, ενώ η Τατιάνα Καλογιάννη από την άλλη υπεραμείνθηκε των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης και των χρηματοδοτήσεων που έχουν δοθεί στους Δήμους. Ο Θωμάς Μπέγκας ήταν περισσότερο ισορροπιστής, επιχειρώντας να αποδώσει εξίσου ευθύνες και στην κυβέρνηση και στη στάση της απέναντι στους Δήμους, αλλά και στην αδυναμία διαχείρισης της κατάστασης από τους ίδιους τους Δήμους. Όπως και πριν από ένα δεκαήμερο, μετά το έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, κάνοντας λόγο για τεράστια απόκληση μεταξύ των εκτιμήσεων των Δήμων για τις απώλειες και το επιπλέον κόστος σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου. Παράλληλα, εξαπέλυσε ευθείες βολές προς τον αναπληρωτή υπουργό, κ. Πέτσα, για την υλοποίηση του προγράμματος Τρίτζης. Και εκεί φάνηκαν τα προβλήματα της λειτουργίας που υπάρχουν, αφού οι υπολογισμοί που το Υπουργείο είχε για το ενεργειακό κόστος, το επιπρόσθετο ενεργειακό σε σχέση με τους υπολογισμούς της ΚΕΔΕ, που συμβαδίζουν και με τα δικά μας δεδομένα, είναι 1:3. Περιστράφηκε για τον Τρίτζη, όπου ο μεν υπουργός παρουσίασε μια ιδηλιακή εικόνα, η οποία απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση, τα χρήματα είναι πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία ήδη είχαν κυβέρνηση και δεσμευτεί. Και υπάρχει πάλι εδώ η χρήση του μέλλοντος αντί του αορίστου ή του παρατατικού ή του συνεχού αναστώτα. Δηλαδή θα μεταφερθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και το ερώτημα είναι ότι πώς θα πάνε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Περπατήσουν μόνα τους, κάποιος πρέπει να ακουθηθεί, να υπάρχει μιας οδικός χάρτης και αυτός δεν υπάρχει. Η αναποτελεσματικότητα μιας δημοτικής αρχής στην παρούσα φάση και στον χρόνο που ακολουθεί θα μπορούσε να δικαιολογηθεί με τον εφηδιασμό της λόγω ενεργειακής κρίσης, αλλά έχουν περάσει και 2,5 χρόνια. Η ενεργειακή κρίση δεν μπορεί να αιτιολογήσει την αναποτελεσματικότητα μιας δημοτικής αρχής για τα 2,5 χρόνια που πέρασαν. 1,4 δις διατέθηκε στους Δήμους ως επιχορηγήσεις, μα για την πανδημία, μα για τις καθαρίστριες, μα μέσω του Φιλόδημος. Δεν είναι και ένα ποσό ευκαταθρόνητο. Ταυτοχρόνως ανέφερε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Πέτσας, τι κάνουν οι Δήμοι προκειμένου να εισπράξουν τις οφειλές των παρελθόντων οικονομικών ετών. Γενικά λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, και από τη θέση μου ως αντιπεριφερειάρχης για 2 θητείες, αυτό που έχω αντιληφθεί είναι ότι μονίμως οι Δήμοι κλαίνε. Μονίμως οι Δήμοι ζητάνε. Μονίμως οι Δήμοι γίνονται επέτες, παρόλο που οι Δήμοι έχουν και ίδια δικά τους έσοδα. Αντί να ευχαριστείτε και να έχετε αντιληφθεί ότι είστε οι πιο τυχεροί όλων των δημοτικών ή περιφερειακών αρχών, αλλά παραμένω στους Δήμους, που έχετε να αντλήσετε κονδύλια από δεκάδες προγράμματα, από 2 ΕΣΠΑ, από το Φιλόδημος, από το Αντώνης Τρίτσης, από το Ταμείο Ανάκαμψης, από τα κονδύλια για το COVID κλπ. Τα Ταμείο Μεταναστών και Ασύλου κλπ. Κλαίγεστε πάλι. Σαν να είναι δεδομένο. Φυσικά μπορεί να υπάρχει και η αντίληψη που μετέφερε η κυρία Καλογιάννη ότι 1,4 δις έχουν πάρει οι Δήμοι αυτό το χρονικό διάστημα. 330 Δήμοι πήραν 1,4 δις. Τεράστιο ποσό, κυρία Καλογιάννη, τα οποία αφορούσαν χρέη, υποχρεώσεις,
COVID και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία ήταν ανάγκη να αντιμετωπιστούν όλο αυτό το διάστημα. Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο εκτός ημερήσιας περιστράφηκε γύρω από τη δύσκολη κατάσταση των Δήμων λόγω της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους. Οι αναφορές του κ. Ελισάφ δεν έμειναν αναπάντητες από την αντιπολίτευση, με τον Θωμά Μπέγκα και την κυρία Καλογιάννη να ασκούν κριτική στη Δημοτική Αρχή πως δεν έχει υλοποιήσει ούτε ένα έργο ενεργειακής εξοικονόμησης. Δεν έχει προχωρήσει ένα βήμα στα ζητήματα που έχουν σχέση με την ενεργειακή εξοικονόμηση. Παρέλαβε από τη δική μας Δημοτική Αρχή ένα ολοκληρωμένο και εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης βιώσιμης ενέργειας και δεν έχει κάνει τίποτε. Είναι στο μηδέν. Ό,τι έχει σχέση με έργα για εξοικονόμηση ενέργειας βρισκόμαστε μετά από 2,5 χρόνια στο μηδέν. Και την ώρα που οι πολίτες παραλαμβάνουν τους δυσβάστακτους λογαριασμούς της ΔΕΗ και των άλλων παρόχων, το ΣΟΚ επιτείνεται με την ανάγνωση της παραμέτρου των δημοτικών τελών. Κυρίως οι επαγγελματίες, γιατί ξέρουμε αγαπητοί συνάδελφοι ότι με τη φετινή αύξηση των δημοτικών τελών που πραγματοποίησε η Δημοτική Αρχή σε σχέση με τους επαγγελματίες, την ώρα που η αγορά στενάζει, αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα στον οικογενειακό τελικά προγραμματισμό, διότι ξέρετε μπορεί να μιλάμε για αύξηση μόνο των τελών των επαγγελματιών, αλλά αυτό μεταφέρεται και στην οικογενειακή οικονομία. Και εκεί έχουμε άλλα πρόβλημα και άλλα προβλήματα. Έχει δίκιο και θα επαναλάβω αυτό που είπε ο κύριος Μπέγκας στην τοποθέτησή του. Σας το έχουμε πει και εμείς πολλάκις ότι δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα για την μείωση της ενεργειακής δαπάνης, του ενεργειακού κόστους του Δήμου. Σε κανένα επίπεδο, σε κανένα τομέα, καμία δράση κλπ. Αλλά για να δούμε αν τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ που λέει η κυρία Καλογιάννη, που είναι πάρα πολλά χρήματα, γιατί προφανώς είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Έχουμε 2 χρόνια, 25 μήνες, 26 μήνες, που είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, σε πόλεμο. Και τώρα είμαστε και κυριολεκτικά σε πόλεμο, τότε ήμασταν μεταφορικά. Τα έξοδα COVID για το Δήμο Ιωαννιτών είναι 1.300.000 ευρώ. Επιπρόσθετα, το 2020 ο ΚΠΑΠΑ πήρε επιχορήγηση 230.000 και το 2021 διότι αυτό που είπε και στην αρχή, τα νομικά πρόσωπα παραπέμπουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, διότι οι δομές τους είναι κλειστές και πληρώνουν τα πάντα.